Yo guys! Λοιπόν, κι άλλη μια τρελή περιπέτεια εδώ στον κόσμο του Minecraft και αυτή τη φορά λέγεται Streamer Simulator. Ωραία λοιπόν, όπως ακριβώς καταλάβατε, είναι ένα είδος μου friend simulator που αναφορά το Twitch. Προς το παρόν έχει τρελή φάση, θα κάτσω να κάνω τώρα ένα simulator map εδώ πέρα στο Minecraft ενώ θα τον ανεβάσω αυτό το βίντεο στο YouTube. Αλλά θα δούμε πώς θα τα καταφέρω στην καριέρα μου ως Twitch streamer. Και είμαι στο Slime Street και μένω στο υπόγειο της μητέρας μου. Τέλεια. Πού άλλο θα έμενα? Σύντομα στο κομπιούτερ. Εντάξει, θα κάτσω στο κομπιούτερ, αλλά μετά για καρέκλα, φίλε, κανείς δεν κάθεται. Αυτό πιο πολύ είναι λες και θες να πας σε κανένα μπαρ. Εδώ μου δείχνει το τι να κάνω. Ναι, το ξέρω. Από PC είμαι. Τότε σε έπεσα στο κινητό, όταν δεν είχα καλό υπολογιστή. Τώρα που έχω μια χαρά υπολογιστή, μπορώ να παίζω στο PC καλύτερα. Και με βολεύει πιο καλύτερα από το που κινητό να είναι. Που κυριολεκτικά είναι μπερδεμένο που κάποιοι πολλοί από εσάς ζητήσατε για να παίζω στο κινητό. Πλέον PC είναι τώρα, βαριέμαι να είμαι στο κινητό μου. Για να δούμε. Desk lab, 100 κέρματα και μικρόφωνο 250 κέρματα. Μάλιστα, πρέπει να πάρω καινούργιο μικρόφωνο. Θα είμαι πρώτα αμίλητος, χωρίς τίποτα, χωρίς κάτι. Και εδώ είναι για να αναβαθμίσω το σπίτι μου, 500 κέρματα για να πάω σε μια άλλη πολυκατοικία. Γιατί εδώ μόνο στο υπόγειο ζω. Και είναι χάλια. Ω, παίρνουμε, λάθος υπόγειο. Sorry, ξέχασα που μένω κιόλας. Εδώ πρέπει να μένω. Ναι, εδώ είναι. Αφού εμένα είναι πιο φανταχτήρα εδώ πέρα. Πιο φανταχτήρα ήταν. Ωραία, πάμε. Κάνει και αυτό τον ήχο, ρε, εσύ. Ναι, πάμε. Αρχίζω το stream. 30 δεύτερα έχω για ποιο πράγμα. Για parkour. Υπάρχουν όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Και άλλα minigames, ε. Ωραία. Συνολικά 5 mini game είναι και πρέπει να πάω στο Dodgy Downtown. Ωραία. Οπότε φαίνεται πρέπει να μετακομίσω πρώτα για να ανοίξω το άλλο mini game. Ωραία λοιπόν. Τώρα ξεκινήσω το live stream. Θα κάνουμε εδώ πέρα. Και πάμε parkour. Ζωντανά εκπέμπω. Με ούτε ένα subscriber. Κανείς δεν με βλέπει, οπότε κάθομαι και παίζω Minecraft μόνος μου. Το πάω έτσι γρήγορα. Πρέπει να κερδίσω τουλάχιστον, ε. Υποθέτω και κερδίζω το parkour για να πληρωθώ καλά. Α, όχι. Α, και πιστεύω ότι μπορώ να συνεχίσω. Δεν έχει έτσι τώρα να χάσω, ε. Έλα, αυτό το subscriber. 2, 1. Α, τόσο κοντά να πάρω αυτό το subscriber. Για να δούμε, πήρα 7 subscribers σε κάτι δεύτερα. Τέλεια, ρε, εσύ. Μέσα σε 30 δεύτερα πήρα 7 subscribers για 40 κέρματα. Μια χαρά, γρήγορα πληρώνομαι. Μάλλον θα αρχίσω να κάνω Twitch. Αλλά όχι, αυτό είναι όλη την ώρα live stream και εγώ δεν έχω χρόνο να κάνω live stream. Γιατί όπως σας είπα, είμαι και δημιουργός χάρτης. Πρέπει να σκέφτομαι να φτιάξω κάποιο χάρτη και addons, διάφορα. Εδώ θα αρχίσω να φτιάχνω και δικά μου skin pack. Θα τα δείτε, άμα καταφέρω και έχουν επιτυχία, ίσως θα βάλω στο marketplace. Απλά το αναφέρω, μπας και γίνει. Για να γνωρίζετε από τώρα, άμα τα καταφέρω κάποια στιγμή. Αλλά που θα μου πάει, θα καταφέρω για το parkour αυτό, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Είναι ένα εύκολο parkour. Έχω πάρει και χειρότερα που υπάρχουν εμπόδια πάνω από το κεφάλι σου και πρέπει να κάτσεις σε ένα πολύ μικρό έτσι κενό εκεί πέρα που είναι το pixel που έχει όπως η λέγεται στην άκρη του block για να μπορέσω να κάνω αυτό το jump. Αλλά πρέπει να κάνω ταυτόχρονα το πήδηγμα και το sprint ταυτόχρονα έτσι ώστε να καταφέρω να πάρω φόρη και να πηδήξω απέναντι. Ωραία. Καταφέρω και έφτασα με 4 δεύτερα, νίκησα. Συν 20 subscribers επειδή νίκησα το parkour. Wow. Ποιος μου κάνει promo, ρε. Τέλεια. Και πήρα και άλλα κέρματα. Δώσ' μου και άλλα. Έλα, 27 μόνο. 27 αφού κέρδισα. Δώσ' μου 100 τουλάχιστον. Μάλλον το υπολογιστής μου δεν μπορεί να τα μετρήσει καλά και γι' αυτό ακούγεται το error μέσα της όλη την ώρα. Ακούει αυτό το error, κάνει μπαμ. Και σου λέει, συγγνώμη, δεν μπορώ να τα μετρήσω παραπάνω. Μέχρι εκεί πάει. Πού να σου χέσω και σένα. Καλά, δεν πειράζει. Πάμε. Να μαζέψω κέρματα, πάρω μικρόφωνο και λάμπα. Τη λάμπα τη χρειάζομαι γιατί όπως κάθε ένας καλός YouTuber όταν δεν έχει φωσφοριζόμενο πληκτρολόγιο έχει τη λάμπα του για να μπορεί να βλέπει το πληκτρολόγιο. Γιατί άμα τυχόν κάνω μέσα στη νύχτα live stream και αυτά ή οτιδήποτε άλλο στο YouTube χρειάζεσαι πάντα να πάρει τι κάθομαι και μιλάω. Χρειάζεσαι ένα φωτιστικό για να φωτίζει το πληκτρολόγιο για να μπορείς να βλέπεις τι γράφεις. Γιατί άμα δεν βλέπεις θα αρχίζει να εμφανίζονται κάτι περίεργα γράμματα, θα εμφανίζονται στην οθόνη. Παρόμοια με το Minecraft το εξάς με το blog. Και άντε να βρεις τώρα κάποιον να καταλαβαίνει. 4 subscribers, μια χαρά, καλό είναι.
Φαντάσου να παίρνει τόσους πολλούς στο YouTube. 62, 64, τέλεια. Τώρα πέρα παραπάνω, δηλαδή πρέπει να χάνω για να παίρνω παραπάνω. Ώστε έτσι παίζεται το παιχνίδι. Α, και εδώ νομίζω, αλλά μάλλον τυχαία είναι επειδή πήρα και άλλα πράγματα. Τέλος πάντων. Πόσα κέρματα έχω τώρα? 181, μου φτάνει για να πάρω μια λάμπα. Ευχαριστώ. Τώρα θα βλέπω τι γράφω στο πληκτρολόγιο και ο κόσμος θα με καταλαβαίνει. Εδώ ακριβώς, τέλεια. Έτσι, μια χαρά θα φωτίζει. Τι πήγα και πήρα ένα μαύρο πληκτρολόγιο, ρε εσύ. Έτσι, δεν έχω, έχω λάμπα εδώ. Δεν έχω λάμπα. Wow. Στο καλό το. Έμενα ακίνητο σε μια στιγμή και λέω τώρα ανάποδα θα με βάλει. Μόνο ένα δεύτερο δίνει. Γιατί δίνεις ένα δεύτερο? Δεν μου δίνεις καλύτερα συν 5 δεύτερα να έχω 35 δεύτερα. Γιατί είμαι χελώνα στο parkour. Ωραία, πάμε ξανά. Πάμε να μαζέψουμε τους subscribers εδώ. Ωραία. Και πάμε. Στο καλό το, για λίγο αυτό το μικρό κενό εκεί πέρα, ρε, για λίγο ήταν να το ακουμπήσω και να πέσω κάτω. Ήταν λόσο λίγο που το ακούμπησα, ρε, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό έτσι και αν πέσεις πάει, τελείωσε, θα χάσεις έτσι κι αλλιώς. Δεν προλαβαίνεις, γιατί τα δεύτερα είναι ήδη μετρημένα μέχρι να φτάσεις πάνω. Τόσο κοντά για να πάρω 100, πάμε. Έλα τώρα, 98. Ήμουν τόσο κοντά στο 100. Πολύ κοντά. Πάμε, ξανά ανοίγω το PC. Γιατί το κλείνω το υπολογιστή αφού πρέπει να κάνω live stream? Τι είμαι εγώ, ρε? Ή μήπως δεν έχει μπαταρία? Αλλά να μου πεις τώρα, σταθερό υπολογιστή είναι. Δεν είναι laptop να θέλει μπαταρία. Πάμε, παίζω parkour. Πάμε στα trending. Νούμερο 1 trending. Καλά και στα top 10 να πάω, καλό μου είναι. Τουλάχιστον σε μια θέση των trending θα είμαι. Έλα, πάμε. Κάνω συνεχίσω τη βόλτα μου εδώ. Όχι! Να πάρει! Μια φορά νίκησα μόνο! Μια φορά και μου τη στέρεις αυτή τη νίκη! Να πάρω Flawless Victories! Άρε στο καλό του! Να με ειλικρινείς, άμα βλέπει τώρα το βίντεο developers αυτοί που το φτιάξανε, thanks for watching and I hope you make more like those maps. They're really fun. 105. Και πάλι δεν είναι αρκετά. Όταν παίζω ήχο στο error του υπολογιστή των Windows. Άμα ρωτήσετε πως είναι το setup του υπολογιστή μου, έτσι είναι, αλλά χωρίς τη λάμπα. Όχι, πλάκα κάνω, ρε. Καλύτερο είναι. Καλά. Εντάξει, τώρα τι να ασχολούμαι με setups για αυτά. Αρκεί να κάνω τουλάχιστον βίντεο στο YouTube. Τώρα setups να παίρνεις διπλό monitor, τριπλό να παίρνεις ουρανοξύστη monitor, δύο πύργους. Ένα υπολογιστή που φτάνει σαν το μισό τραπέζι που τρως. Εντάξει, τι να πω. Αρκεί τουλάχιστον να μπορώ να κάνω βίντεο γι' αυτά. Ποθώ το πως άμα πηδάω παίρνει καλύτερη φόρα. Α, και δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ έτσι να το συγκρίνω με κανονικό τρέξιμο και να πηδάω. Κάποιες φορές είχα την αίσθηση ότι δούλευε μια χαρά. Και πήρα συν κι άλλους 20 subscribers, τέλεια. Πόσους παίρνω? 27. Οκ. Okay. Ελλάδος μου, και άλλα κέρματα, πρέπει να πάρω μικρόφωνο. 92. Δεν αξίζει δηλαδή να... Δεν αξίζει δηλαδή να νικάω. Τι βλακία, ρε. Μάλλον στον κόσμο του αρέσει να βλέπω να χάνω. Α, και δεν είναι κάτι καινούργιο για μένα. Πάρω το μικρόφωνο, να μιλάω τώρα. Να λέω τη γνώμη μου για κάθε πράγμα τι κάνω και για το parkour και να φωνάζω. Καλά να φωνάζω, μετά δεν θα μιλάω καθόλου. Άστο καλύτερα. Τώρα έχω μικρόφωνο, μια λάμπα και αυτά. Τι άλλο να πάρω, άραγε? Πρώτα πρέπει να πάρω ένα σπίτι κιόλας. Τώρα 32 δεύτερα θα είναι, ωραία. Άντε να πάρω και ένα καινούριο σπίτι να μαζέψω τα κέρματα. Ξέρεις τι να κάνω, να πάω έτσι πάνω, αλλά να μην τερματίσω και να πέσω κάτω και να μαζέψω τα κέρματα άμα προλαβαίνω. Από τους subscribers όμως θα τους πάρω. Γι' αυτό τα έχει τα κέρματα έτσι κάτω. Σου λέει ή θα πάρει subscribers ή κέρματα. Από ό,τι φαίνεται κέρματα θα πάρω. Έχω αρκετό χρόνο όπως σου βλέπω. Άρα μου φτάνει μέχρι να φτάσω να πάρω αυτό το κέρμα και να κατέβω να πάρω αυτά τα δύο κέρματα που είναι κάτω. 10 δεύτερα, λες να προσπαθήσω? Αλλά και εδώ νομίζω.
Α, ναι, δεν νομίζω. Άιντε, πάμε, τέλος. Game over, έλα. Άιντε, επιτέλους. 5 subscribers, αλλά δεν πειράζει, αλλά θα... πόσα κέρματα θα πάρω. Έλα, ου, κιόλας. Α, αυτό το πράγμα μου άρεσε. Κατευθείαν το 100 έδειξε. 179. Ου, έχουμε και memes, σοπάρε. Α, και το Windows error που έκανε τον ήχο είναι και αυτό meme, αλλά πιο γνωστό σε meme ήταν αυτό. Τρελό meme, πάμε. Μου κάνει εντύπωση που έχω περισσότερα κέρματα από ό,τι έχω subscribers. Δηλαδή, πώς είχα, 85 subscribers και τα κέρματα μου είναι 300 και. Ωραία, στρατηγική. Θα πάω να πάρω το άλλο το κέρμα που είναι πάνω. Και μετά θα πέσω να πάρω τα άλλα κάτω. Ίσως έτσι είναι η λογική αυτού του είδους του παιχνιδιού. Βασικά, ναι, εδώ. Εντάξει. Και πάμε και αυτό. Αν και νομίζω προλάβαινα να πάω να ανέβω πάνω, να πάρω και το άλλο το κέρμα που είδα, στην κορυφή που είναι, και να πέσω κάτω και να πάρω τα άλλα δύο. Νομίζω μου ήταν αρκετός χρόνος. Λοιπόν, 8 συνδρομητές. Και πόσα κέρματα? 100. Πόσο? 194 μόνο, ρε. Εντάξει, για ένα! Ωρε φίλε, για ένα να πάρω νέο σπίτι. Για ένα κέρμα. Ένα κέρμα! Έχει κανείς να μου δώσει ένα κέρμα, please. Το θέλω για ένα σε καινούριο σπίτι. Ωρε, το πιστεύω αναγκαστικά. Τώρα πρέπει να κάτσω να ξανακάνω το parkour. Κάθομαι να κάνω όλο αυτό το πράγμα parkour και parkour, parkour. Ωρε. Αλλά εντάξει, σιγά το δύσκολο parkour. Είναι καλό, εντάξει. Καλό είναι για όλους. Δηλαδή, για αρχάριους και για έμπειρους που θέλουν να κάνουν όσο πιο γρήγορα μπορούν. Μια χαρά, δεν είναι και το τόσο δύσκολο το parkour. Οκ, πάμε ξανά. Να κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Νομίζω προλαβαίνω. Όχι! Α, εντάξει, λοιπόν, ήταν και το άλλο το πράσινο να ακουμπήσω, το σκούρο πράσινο. Αλλά εγώ νόμιζα το ανοιχτό ήτανε. Ωραία, πήρα 182. Ωραία, φίλε, 681, μια χαρά, τέλεια. Λοιπόν, οπ, παίρμεν, όχι, δεν αγοράζω το σπίτι. Εδώ είναι που αγοράζω σπίτι. Στο υπολογιστή. Ή μήπως αυτό είναι ATM της τραπέζας. Όπως και να έχει, πάρω τα λεφτά μου. Τώρα πήγα στο Dodgy Downtown, housing upgraded, τέλεια. Έφυγα από το υπόγειο της μητέρας μου και πήγα σε μια πολυκατοικία. Α, ωραία. Πήραμε μαζί μου και τα πράγματα. Αυτό είναι χρήσιμο. Πολύ καλό. Τουλάχιστον δεν σου λέει κιόλας ότι πρέπει να τα ξαναπάρεις πάλι τα αντικείμενά σου. Οπότε πάμε να κάνω κι άλλο βίντεο. Προς το παρόν πρέπει να έχω ανοίξει το επόμενο mini game. Και competition που είναι. Και αυτό είναι καλό. Ορίστε να το έτοιμο και competition. Πάμε. Ω, υποθέτω πρέπει να τρώω εδώ πέρα, ε. Κάνω το φανταστικά. Αφού έλεγε και competition, τι να ήταν, να πέταγα τούρτες. Πρέπει να φας. Ωραία, έχω μια πείνα τώρα. Το έχω έτσι πατημένο καλύτερα. Δεν ξέρω άμα το πατάω συνέχεια θα πάει πιο γρήγορα. Ου, κέρματα. Φέρα κέρματα. Ω, είμαι βαρύς. Α, δεν μπορώ να κουνηθώ. Θέλω κι άλλο. Θέλω κι άλλο κέικ. Δώσ' μου κέρμα. Όχι! Βαρένα πολύ ρε φίλε. 20 subscribers, τέλεια. Και τα κέρματα, 200... Έλα. 209. Εντάξει. 119 συνδρομητές, τέλεια. Ωραία. Πόσο έχω, 390. Κάτσα να κάνω κι άλλα από αυτά τα βίντεο. Και να κάνω το parkour λέω καλύτερα. Είναι πιο γρήγορο στο να μαζεύεις τα κέρματα. 32 δεύτερα. Νόμιζα ότι αυξήθηκαν τα δεύτερα, ξέρεις, 33 και. Ωραία. Πάμε. Και... Go! Έλα! Έτσι, live stream. Κάνω... Ποθώ το ότι πάει πιο γρήγορα. Οπότε, σκάνω πιο γρήγορα. Hey! Έλα τώρα. Δεν πειράζει, τουλάχιστον να πάρω τα κέρματα. Και αυτό το subscriber, έλα εδώ που κάθεσαι και κοιτάς εκεί πέρα.
Τέλος ο χρόνος, με 8 συνδρομητές. Και κέρματα, πόσα πήρα, έλα. 200 και... 249. Άλλο ένα για 250. Ρε φίλε, άλλο ένα για 250 ήτανε. Ωραία, για περιμένε που πάω. Πού είναι τώρα να βγω έξω, ρε. Τι σπίτι είναι αυτό. Λάβει, ήρθω, αγόρασα. Α, ορίστε, ασανσέρ. Πάμε στο μαγαζί. Να αγοράσω κι άλλο setup. Έχω 600 και κέρματα. Εδώ είναι το μαγαζί, τέλεια. Για να δούμε τι να αγοράσω. Oh, webcam. Θα κάνω face reveal από ό,τι φαίνεται. Και όλας θα με δουν μόνο 147. 350. Είπα κι εγώ 250. Αυτό έχει 250. Θα πάρω controller. Καλύτερα. 350 και τα 2. Oh, dual monitor. 500 και αυτό 300 έχει. Πόσα έχω? Έχω 289. Α, δεν πειράζει, τουλάχιστον πήρα χειριστήριο. Πάμε να παίξουμε Xbox τώρα. Πέραμε, πού είναι το σπίτι μου, αυτό εδώ είναι. Νομίζω εδώ είναι. Εδώ είναι το σπίτι μου, ναι, εδώ είναι το σπίτι μου. Πάμε. Και πάνω. Ωραία. Τώρα θα παίζω καλύτερα. Μια χαρά. Ρωτιέμαι αν υπάρχουν sponsors για αυτά και καλά, ότι θα κάνεις κάτι και παίρνεις subscribers ή... παίρνεις και άλλα κέρματα. Βασικά το σπόρσος είναι πιο πολύ για κέρματα. Τον μπέρδεψα με το promotion. Τι να κάνω. Μπερδεύω πράγματα. Σιγά. Δεν είναι και η πρώτη φορά. Βασικά, παράτα τα αυτά, προτιμώ να πάω να μαζέψω τα κέρματα. Κι άσε να μην βαρύνω κι άλλο. Γιατί τρώγοντας τα έχω βαρύνει αρκετά. Απλά έτσι θα περνάω. Και θα τα τρώω. Ενώ εδώ θα παίρνω τα κέρματα. Τώρα θα τα φάω. Με τα δεύτερα που μένουνε. Α, και παίρνω 5 subscribers επειδή τρώω. Βασικά, άμα καθαρίζω ένα τραπέζι, παίρνω και άλλους subscribers. 10 subscribers και τα κέρματα. Αξίζει να παίζω συνέχεια αυτή την πίστα. 200. 280. Έλα. 287. Κάπως αξίζει, οκ. Okay. Ποθώ το πως αξίζει κάπως. Τώρα πάρω dual monitor. Τι, πάλι μπερδευτικά. Οκ. Okay. Να θυμάμαι ότι από εδώ πάω. Και φέρ το monitor εδώ. Ωραία. 76 κέρματα. Αυτό χύψα κιόλας. Πού είναι ένα sponsor να το χρειάζεσαι στο καλό σου. Ωραία. Ρε φίλε. Α, και δεν είμαι σίγουρος άμα το Twitch έχει και sponsors και αυτά. Νομίζω δεν έχει. Δεν είμαι σίγουρος. Έχει. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ το Twitch. Και δεν πρόκειται. Γιατί κάπως δεν με βολεύει να κάνω συνέχεια live stream και το πως δουλεύει το Twitch. Γενικά τα live stream δεν είναι του φόρτε μου. Πρέπει να υπάρχει κι άλλο ρεσί εδώ πέρα, κάποιο κέρμα. Δεν νομίζω να είναι μόνο 2 κέρματα, αποκλείεται να είναι μόνο 2. Τόσα pixelated είναι όλα εδώ τα μέρη, ρεσί, κοίτα πόσο pixel είναι. Λες να δείξει κάπου τη φάτσα μου εδώ πέρα, όχι του χαρακτήρα μου κι αυτά, έτσι γενικά ένα τυχαίο τύπο. Περίμενε, έχει μια σκάλα, έχει και πάνω κέρμα, ναι έχει κέρμα πάνω. Λες να ανέβω, έλα 5 δεύτερα. Καταφέρω να ανέβω. Α, το πήρα. Ρε κοίτα να δεις που υπήρχε ένα κέρμα εκεί πάνω. Το έχουν βάλει εκεί στα κρυφά, 0 subscribers, δεν πειράζει. Τι να κάνω, κέρμα τα πήρα τουλάχιστον. 357. Καλύτερα. Ωραία, πάμε ξανά. Να κάνουμε τουλάχιστον άλλα 2 να κάνω. Ας κάνω άλλα 2. Ωραία. Πάμε, stream starting soon. Το είπα μια χαρά. Perfection.
το χειριστήριο που έβαλα. Ναι, νομίζω τρώει πιο γρήγορα έτσι. Αλλά και πάλι κάποιες φορές κουράζεσαι όταν το πατάς συνέχεια. Δεν πειράζει, μηδέν subscribers. Πάρω κέρματα. Και... 372, τέλεια. 1162 νομίσματα έχω πάρει, κέρματα όπως θες τα λες. Άντε πάλι μπερδεύτηκα. Δεν βγήκα τόση ώρα έξω ρε εσύ στο καλό του και μπερδεύτηκα πάλι. Πάμε ξανά. Πάμε εκεί στο μαγαζί έτσι. Θα παίρνω κέρματα, πληρώνομαι. Θα βγαίνω έξω, θα πάω σε αυτό το, εδώ το μαγαζί του άνθρωπου της κακομοίρας. Και θα τα αγοράζω όλα. Θα πάρω μια νέα καρέκλα γιατί δεν με βολεύει αυτή η καρέκλα που έχω. Πάρω και ένα webcam. Και αυτό. Ωραία, τα πήρα όλα. Μια χαρά. Όλα τα πήρα. Τώρα, πού είναι αυτό για το σπίτι. Για να δω πόσο κοστίζει το σπίτι άραγε. Δεν νομίζω να είναι τόσο ακριβό. Πρέπει να είναι. 5.000 για να πάρω αυτή την έπαυλη. Γιατί με εξοδεύεται τόσο. Ρα πάρει στο καλό του μέσα. Ωπ, τι έχει εδώ. Μάλιστα. Εδώ είναι καλό εστιατόριο. Έχω και εστιατόριο δίπλα μου. Ό,τι καλύτερο. Το καλύτερο εστιατόριο να έχεις. Πας εκεί και παίρνεις πράγματα και τρως. Και αράζεις εδώ μετά να κάνεις βίντεο. Ωραία, πάρε αυτό το ring. Και το μικρόφωνο. Μικρόφωνο. Τι κάνω ρε στο καλό του, γιατί με έτσι ρε. Μικρόφωνο, τα έβαλα έτσι ανάποδα τα είπα. Οπότε φέτα κατάλαβα για ποιο λόγο είναι αυτό το φωτιστικό ring που έχει εδώ το κύκλο. Είναι για την κάμερα. Όπως είπα, δεν χρησιμοποιώ κάμερα και αυτό το πράγμα δεν το ξέρω. Πώς χρησιμοποιότανε. Τώρα έχω περισσότερα δεύτερα, σωστά. Πρέπει να έχω περισσότερα δεύτερα. Πώς έχω, 36 δεύτερα, ω, μια χαρά. Αρκετά μου είναι. Γιατί μέχρι να πήγαινα πάνω να ανέβω είχα 11 δεύτερα. Μ' αρέσει, είπα άλλη μία, αλλά δεν πειράζει. Ένα bonus εδώ, έξτρα. Κι άλλο έξτρα γιατί είναι ωραίο είναι αυτό το παιχνίδι, πορώνεσαι κιόλας. Και κάπως ειρωνικό είναι ότι υπάρχει ένα τέτοιο παιχνίδι σε κανονικό είδους παιχνιδιού να είναι. Streamer Simulator, το έχω δει από ένα βίντεο που είδα από έναν άλλο YouTuber. Και ήταν, γι' αυτός είχε πορωθεί κιόλας πολύ. Αλλά είχε φάση, τουλάχιστον θα το κάνω εγώ σε Minecraft είδους έκδοσης. Περισσότερα κέρματα, 600 και αυτό είναι καλύτερο. Μια χαρά. Άρα με το κάθε εξοπλισμό που αγοράζω παίρνω περισσότερα κέρματα. Εντάξει. Anyway, λοιπόν, αυτό ήταν το Stream Simulator Part 1. Θα κάνω κι άλλο Part 2, αλλά θα είναι όσο πιο σύντομα αν είναι, θα προσπαθήσω κι εγώ. Και να δω πόσο σας αρέσει αυτό το βίντεο. Να φτάσει μέχρι 500 likes το βίντεο μέχρι σε μία μέρα. Και μία μέσα σε μία μέρα. Αν είναι τέτοια όποια ώρα το έχω ανεβάσει το βίντεο, μέχρι την ίδια ώρα. Θα έχει λήξει το τέτοιο. Η συμφωνία. Αλλά απλά λέω. Οκ. Έτσι κι αλλιώς μπορεί να το ξαναέκανα αυτό. Αλλά μετά από μερικό καιρό. Γιατί πρώτα πρέπει να κάνω και άλλες περιπέτειες. Δεν θα είναι μόνο αυτό για πάντα. Anyway, ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να ρίξετε like και subscribe. Στο YouTube, όχι στο stream. Δεν έχω Twitch stream. Και bye!